τα διάφορα ψηφία των αριθμών του δεκαδικού συστήματος παριστάνονται με διαφορετική και μοναδική για κάθε ψηφίο αλληλουχία μαύρων και λευκών διαστημάτων διαφορετικού πλάτους. Η αλληλουχία των μαύρων γραμμών και των άσπρων διαστημάτων από την οποία απαρτίζεται καθένα από τα 12 ψηφία του κώδικα EAN 13 έχει ορισμένο πλάτος αποτελούμενο από 7 τυποποιημένες μονάδες πλάτους. Συγκεκριμένα για την παράσταση κάθε ψηφίου χρησιμοποιούνται 4 εναλλαγές μαύρων και άσπρων γραμμών διαφορετικού πλάτους η καθεμία, αλλά με συγκεκριμένο συνολικό πλάτος. Στο κωδικό σύστημα EAN 13 χρησιμοποιούνται 3 sets αριθμών. Βλέπουμε 3 οριζόντιες γραμμές, τα set A, B, C, με διαφορετική κωδικοποίηση των ψηφίων από το 0 έως το 9. Τα set A και B χρησιμοποιούνται για κωδικοποίηση των αριθμών του αριστερού υποπεδίου του γραμματού κώδικα, ενώ το set C χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των αριθμών του δεξιού υποπεδίου του γραμματού κώδικα. Έτσι λοιπόν, ο αριθμός 6 παριστάνεται όπως φαίνεται στο συγκεκριμένο σχέδιο, ενώ ο αριθμός 0 στο σχέδιο που ακολουθεί. Για όλες τις ομάδες κωδικοποίησης, κάθε φωτεινή μονάδα πλάτους αντιστοιχεί στη γλώσσα του ηλεκτρονικού υπολογιστή στο 0, ενώ κάθε σκοτεινή μονάδα στο 1. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε ψηφίο του δεκαδικού συστήματος από το 0 ως το 9 αποτελείται από διαφορετική αλληλουχία του 0 και του 1. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν γνωρίσματα της κωδικοποίησης στο σύστημα EAN 13 είναι τα εξής. Πρώτον, ότι κάθε αριθμός απαρτίζεται από 4 εναλλαγές, 2 μαύρου και 2 άσπρου, διαφορετικού αριθμού μονάδων πλάτους η κάθε μία εναλλαγή. Δεύτερον, ότι παρατηρείται το φαινόμενο της αντιστροφής στα set A και C στην κωδικοποίηση του ίδιου ψηφίου, η οποία αντιστροφή όταν συγκρίνουμε είναι απλή αντιστροφή, ενώ όταν συγκρίνουμε τα set B και C είναι αντιστροφή ολόκληρου του αριθμού ή κατοπτρική αντιστροφή. Όταν συγκρίνουμε τα set A και B, παρατηρούμε ότι η αντιστροφή είναι ανάποδη. Τρίτον, ότι όλοι οι αριθμοί του αριστερού υποπεδίου είναι μονή, δηλαδή τελειώνουν σε 1, ενώ εκείνοι του δεξιού υποπεδίου είναι ζυγή, τελειώνουν σε 0. Εάν παρατηρήσουμε όμως το σχέδιο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην οθόνη, θα διαπιστώσουμε ότι εκτός από τη γραμμωτή παράσταση των 12 μεταβλητών αριθμών, που αλλάζουν από αντικείμενο σε αντικείμενο, υπάρχουν και 3 αμετάβλητοι βοηθητικοί χαρακτήρες ή όπως αποκαλούνται μπάρες ασφαλείας. Οι χαρακτήρες αυτοί υπάρχουν πάντοτε στην ίδια θέση, στο αριστερό δηλαδή άκρο, στο κέντρο και στο δεξιό άκρο του γραμματού κώδικα. Η γραμμική κωδικοποίηση των χαρακτήρων αυτών φαίνεται να είναι αριστερά, στο κέντρο και δεξιά, ενώ στην πραγματικότητα είναι όπως φαίνονται τώρα στο σχέδιο. Οι τελευταίοι χαρακτήρες, αν γραφούν σε διαδική μορφή, έχουν ως εξής: 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 και 1, 0, 1, 0 αντιστοίχως. Ο ισχυρισμός ότι οι προαναφερθέντες χαρακτήρες έχουν τη δεύτερη γραμμική κωδικοποίηση και την αντίστοιχη διαδική μορφή προέρχεται από την παρατήρηση ότι η πρώτη λευκή γραμμή αριστερά και η τελευταία δεξιά συγχέονται με το λευκό περιθώριο, το οποίο όπως φαίνεται στο σχέδιο αποτελεί μέρος της όλης παράστασης του γραμματού κώδικα και ονομάζεται μάλιστα ήσυχη ζώνη. Σημειωτέων ότι σύμφωνα με τις προδιαγραφές των γραμματών κωδίκων UPC και EAN 13 είναι απαραίτητη η ύπαρξη λευκού περιθωρίου αριστερά και δεξιά του όλου συμβολισμού, ο οποίος αρχίζει από την αριστερή μπάρα ασφαλείας και τελειώνει στη δεξιά μπάρα ασφαλείας. Το λευκό περιθώριο, μάλιστα, όχι μόνο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της όλης παραστάσεως του γραμματού κώδικα, όπως εμφανίζονται στις προδιαγραφές των κωδικών UPC και EAN 13, αλλά πρέπει να έχει και ορισμένο πλάτος. Περαιτέρω απόδειξη ότι πρέπει να υπάρχει εκατέρωθεν ικανοποιητικό λευκό περιθώριο αποτελεί το γεγονός των συστάσεων των κατασκευαστών των γραμματών κωδίκων να μην τυπώνονται αυτοί στις άκρες της συσκευασίας των διαφόρων προϊόντων, καθώς και η οδηγία να είναι καθαρό το λευκό αυτό περιθώριο. Σπουδαιότερη ακόμη είναι η παρατήρηση ότι οι αριθμοί του αριστερού υποπεδίου αρχίζουν από 0 και καταλήγουν σε 1, ενώ του δεξιού υποπεδίου αρχίζουν από 1 και καταλήγουν σε 0. Συνάγεται έτσι ότι ο σαρωτής λέιζερ, είτε κινούμενος εξ αριστερών προς τα δεξιά, είτε κινούμενος αντιστρόφως εκ δεξιών προς τα αριστερά, πάντοτε αρχίζει να διαβάζει από το 0. Εάν δεν υπάρχει λευκό περιθώριο, δεν είναι δυνατόν να διαβάσει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Όσον αφορά τώρα στο μεσαίο βοηθητικό χαρακτήρα, αυτός αποτελεί συγχώνευση του αριστερού και του δεξιού βοηθητικού χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας αυτός, επειδή βρίσκεται ακριβώς στη μέση του πεδίου του γραμματού κώδικα, δεν θα ήταν δυνατόν να παρασταθεί ούτε με την αριστερή του γραφή, ούτε με την δεξιά του γραφή. Η γραφική παράσταση της μεσαίας μπάρας ασφαλείας αποτελεί την άριστη μορφή του συμψηφισμού της παραστάσεως του αριθμού 6 από τα set B και C, όπως φαίνεται και στη συνέχεια. Όπως βλέπουμε, τα 3 λευκά διαστήματα που αντιστοιχούν στο 0 και από τις 2 πλευρές δεν δίνουν πρόσθετη πληροφορία, γιατί ήδη το μήνυμα του αριθμού έχει δοθεί από τα 4 πρώτα διαστήματα, όπου με μοναδικό τρόπο συμπληρώνονται οι 4 εναλλαγές μαύρου και άσπρου.
Με την τελευταία μορφή της, η μεσαία μπάρα ασφαλείας διαβάζεται από το σαρωτή αμφίδρομα, αρχίζοντας πάντα από το λευκό διάστημα 0, τόσο από αριστερά προς τα δεξιά, όσο και από τα δεξιά προς τα αριστερά, όπως ακριβώς συμβαίνει και με την ανάγνωση των υπολείπων αριθμών των δύο υποπεδίων του γραμματού κώδικα. Οι κατασκευαστές, θα έλεγε κανείς, πως οφείλουν να δώσουν μια απάντηση γιατί επεφύλαξαν αυτή τη συγκεκριμένη παράσταση για τον αριθμό 6, ο οποίος μόνος ορίζεται πλήρως από 4 συνεχόμενα διαστήματα πλάτους και όχι για οποιονδήποτε άλλο αριθμό. Μετά τα παραπάνω, μπορεί να καταλήξει κανείς το συμπέρασμα, πέρα από την εμφανή οπτική ομοιότητα, ότι οι μπάρες ασφαλείας στην αρχή, στο μέσο και στο τέλος του γραμματού κώδικα, του EAN13 και του UPC, είναι 3 εξάρια που βρίσκονται σε αδιάσπαστο σύνδεσμο με τους μεταβλητούς αριθμούς του κώδικα.